Σήμερα έγραφα ανατομία. Ανατομία φυσιολογία. Πώς ήταν τα θέματα? Ήταν σχετικά εύκολα. Όποιος είχε διαβάσει μπορούσε να γράψει πολύ καλά. Το θέμα Δέλτα βέβαια ήταν ερωτήσεις λίγο που θέλανε περισσότερο να το διαβάσεις, να καταλάβεις. Ήταν λίγο, πώς να το πω, παγίδας, ας πούμε. Αυτά. Ήσουν καλά προετοιμασμένη, θεωρείς, είχες διαβάσει. Νομίζω, ναι, ήμουν καλά προετοιμασμένη. Πολύ πάω μαθήματα μέχρι τώρα. Πιστεύω τα έχω πάει καλά. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο στόχο? Έχω στόχο νοσηλευτική στην Αθήνα. Τι ακολουθεί τώρα, ποιο μάθημα? Έχουμε την υγιεινή το Σάββατο και τέλος. Δίναμε αρχές οικονομικής θεωρίας. Το οποίο, εντάξει, εγώ δεν τα πήγα εγώ και πολύ καλά, διότι δεν διαβάζω, να πούμε, να λέμε την αλήθεια. Κάναμε τα σωστά λάθη και πιστεύω, εντάξει. Από εκεί και πέρα έχω βάλει ένα στόχο, να πάω στρατό. Επόπτε έχω 5 ετές στην αεροπορία. Και το επόμενο μάθημα? Είναι η ΑΟΔΕ. Αρχές οικονομικής θεωρίας. Πώς ήταν τα μαθήματα? Ήταν βατά, το θέμα ανάπτυξης αρκετά βατό. Και η ασκήση το ίδιο θεωρώ. Ήταν ένα κομμάτι που είχε μία μικρή δυσκολία, αλλά θεωρώ ότι ήταν αρκετά βατά, αναμενόμενα. Είχες προετοιμαστεί κατάλληλα, ναι, κατάλληλα. Είχες διαβάσει. Ναι, τα πάντα. Περισσότερο είχες διαβάσει εδώ, είχες διδαχθεί μέσω φροντιστηρίων. Πώς επέλεξες να διαβάσεις? Ναι, έκανα και φροντιστήρια για περισσότερο οργανωμένο διάβασμα, αλλά και στο σχολείο ήταν πολύ καλή η προετοιμασία που μας έκανε η καθηγήτριά μας. Άγχος υπάρχει? Όχι. Πιο χαλαρά. Μέχρι τώρα πώς τα έχεις πάει στα υπόλοιπα μαθήματα? Έκθεση είναι υποκειμενικό, οπότε κρατάω το μπι χαμηλά μέχρι στιγμής. Μαθηματικά αρκετά καλά. Τι άλλα μαθήματα είναι από εδώ και στο εξής? Αρχές οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Έχεις συγκεκριμένο στόχο? Ναι, έχω. Οικονομικές επιστήμες στην Αθήνα. Εύκολα θέματα. Εντάξει, τώρα θα δείξει τα αποτελέσματα. Σε τι μάθημα εξεταζόσασταν? Οικονομική θεωρία, αρχές οικονομικής θεωρίας. Τα θέματα ήταν εύκολα, είχατε διδαχθεί? Ναι, τα είχαμε κάνει. Εδώ, στο σχολείο? Και στο σχολείο και στο φροντιστήριο, ναι. Είχες διαβάσει, είχες προετοιμαστεί καλά? Ναι, είχαμε κάτι, είχαμε κάνει. Είχες συγκεκριμένο στόχο? Όχι κάτι συγκεκριμένο, αλλά ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όπου περάσουμε εδώ. Δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο? Τώρα όχι. Θες να ακολουθήσεις κάποιο κλάδο? Θέλω στρατιωτικές σχολές, π.χ. αεροπορία, αλλά είναι ψηλά και δεν ξέρω αν θα το πιάσω. Εντάξει, τώρα ό,τι κάτσει. Επόμενο μάθημα? Διοίκηση οικονομίας. Αυτό. Έχεις προετοιμαστεί, έχεις διαβάσει? Ναι, κάτι έχουμε κάνει και από εκεί, οπότε θα δείξει τώρα στην πορεία. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολα, μωρέ, αλλά. Είχες προετοιμαστεί αντίστοιχα, έχεις διαβάσει? Ναι. Προηγούμενα μαθήματα πώς τα πήγες? Πολύ καλά. Επόμενο μάθημα? ΑΟΔΕ. Έχεις διαβάσει? Ναι. Έχεις συγκεκριμένο στόχο? Μια σχολή στην Πάτρα, διοίκηση επιχειρήσεων και τεχνολογίας. Σε ενδιαφέρει περισσότερο η επαγγελματική αποκατάσταση? Ναι, με ενδιαφέρει η επαγγελματική πιο πολύ. Δίναμε ΑΟΘ σήμερα, γράψαμε αρκετά καλά, τα θέματα ήταν μια χαρά ευτυχώς για μας και πιστεύω εντάξει, όλοι τα πήγαμε αρκετά καλά. Είχες προετοιμαστεί κατάλληλα, είχες διαβάσει? Ναι, εδώ και πολύ καιρό, όλους αυτούς τους μήνες προσπαθούσα να διαβάζω όσο περισσότερο μπορώ. Επόμενο μάθημα? ΑΟΔΕ, το Σαββάτο. Εντάξει, πιο δύσκολο πιστεύω θα είναι τα θέματα. Αρκετή θεωρία. Είχαμε τα κλασικά σωστά λάθος, αντιστοίχηση. Έναν πίνακα ο οποίος έπρεπε να συμπληρωθεί, που είχε κενά ερωτήματα. Και άλλον έναν πίνακα και απλά θεωρία. Τι ερωτήματα είχε? Στη θεωρία είχαμε για τις ιδιότητες των αναγκών, για τον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών στη σύγχρονη εποχή. Και στους πίνακες υπήρχε πίνακας από το 9 κεφάλαιο, ο οποίος έπρεπε να συμπληρωθεί. Αυτά. Μέχρι τώρα πώς έχεις γράψει? Πιστεύω καλά, εκτός από τα μαθηματικά που δεν πήγε τόσο καλά. Έχεις συγκεκριμένο στόχο, κάποια συγκεκριμένη σχολή? Ναι, έχω συγκεκριμένα τις στρατιωτικές, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να περάσω. Αλλά έχω και οικονομικές σχολές στο μυαλό μου. Δίναμε αρχές οικονομικής θεωρίας. Εντάξει, πιστεύω ότι καλά τα πήγα. Οι αριθμοί ήταν λίγο περίεργοι, αλλά πιστεύω ότι όλα είναι μια χαρά. Είχες προετοιμαστεί κατάλληλα για το μάθημα? Ναι, η αλήθεια είναι πως είχα προετοιμαστεί, αλλά λίγο η θεωρία με απογοήτευσε, γιατί περίμενα ότι θα πέσει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, ήταν πολύ εύκολο αυτό.
Στα προηγούμενα μαθήματα πώς τα έχεις πάει? Πιστεύω αρκετά καλά, μόνο στα μαθηματικά λίγο με το ρίζα 50 που έλεγε, γιατί συνήθως μας τα δίνουν, δεν το έδινε αυτή τη φορά και λίγο έχω χάσει κάποιες μονάδες, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Επόμενα μαθήματα? Το επόμενο μάθημα είναι η ΟΔΕ. Έχεις διαβάσει και για αυτό το μάθημα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω πάει, νομίζω ότι είμαι καλά προετοιμασμένη. Είστε αισιόδοξοι για τα αποτελέσματα? Έχεις συγκεκριμένο στόχο? Η αλήθεια είναι πως όχι. Γενικά εγώ θέλω να μπω στο ΠΑΠΗ και τώρα θα δούμε τι σχολή θέλω. Άγχος υπήρχε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και του... Πριν, ναι. Όταν άρχισαν οι Πανελλήνιες, τα πράγματα ήταν μια χαρά, δεν αγχώθηκα. Καλά ήταν, βατά ήταν τα θέματα, είχαν βάλει αρκετά ανάπτυξης. Τώρα για μια άσκηση δεν είμαστε σίγουροι, θα δούμε. Καλά τα πήγαμε. Είχες προετοιμαστεί κατάλληλα? Ναι, είχαμε κάνει καλή προετοιμασία και με τους καθηγητές μου και τώρα θα δούμε τα αποτελέσματα. Αυτά, και πάμε γερά. Πάμε τα τελευταία μάθημα. Στα προηγούμενα μαθήματα, τι εκτίμηση κάνεις, έχεις πάει καλά? Στα προηγούμενα είμαι σίγουρη για τα προηγούμενα μαθήματα. Τώρα για μια άσκηση εδώ δεν είμαι σίγουρη. Αυτά. Επόμενο μάθημα? ΑΟΔΕ, αρχές οργάνωσης. Θα δούμε για εκεί πώς θα πάμε. Ναι, εννοείται. Έχουμε κάνει και προετοιμασία. Συγκεκριμένο στόχο? Τουριστικές σχολές με ενδιαφέρουν. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά θα βάλω πρώτη επιλογή λογικά. Και μετά οικονομικές σχολές. Θα δούμε. Ναι, εντάξει, ήταν μια χαρά. Για κάποιον που έχει διαβάσει, ναι, ήταν μια χαρά. Είχες διαβάσει, είχες προετοιμαστεί αντίστοιχα. Ναι, ευτυχώς. Στα προηγούμενα μαθήματα τι εκτίμηση κάνεις, πώς τα έχεις πάει? Ήταν εύκολα και τα προηγούμενα μαθήματα. Δηλαδή, για κάποιον που έχει προετοιμαστεί, δηλαδή είναι εύκολο. Είναι μια χαρά. Επόμενο μάθημα? Έχουμε υγιεινή το Σάββατο. Έχεις διαβάσει? Ναι. Έχεις συγκεκριμένο στόχο, σχολή? Θα ήθελα και ιατρική και φαρμακευτική, αν δεν πάνε κάποια πράγματα καλά, αλλά θα δούμε, θα δείξει.